πάμε σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με μια άλλου είδους ενέργεια, τη δική μας την ενέργεια. Και γι' αυτό το λόγο βάζω στην κουβέντα τον κύριο Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκη. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, καλημέρα, καλά εσείς? Ο κύριος Κωνσταντουλάκης, για να σας πω, ασχολείται, ας το πω πάρα πολύ απλά, με το τρέξιμο. Και έτσι οργανώνει ένα πρωτότυπο αγώνα τρεξίματος ανάμεσα σε δύο περιφερειακές ενότητες, Ηράκλειο Λασίθη, από το Κράσι, Δήμου Χερσονήσου. Φτιάχνετε μονοπάτια στα βουνά? Ναι, ξεκίνησα πριν 7 χρόνια πρώτη φορά στο Βορείο, που είναι το χωριό που μένω. Είναι ένα μικρό χωριό με 30 μόνιμους κατοίκους, το οποίο και σιγά σιγά αναδείχθηκε μέσα από αυτό, δηλαδή το έμαθα όλο και πιο πολλοί κόσμος. Ξεκινήσαμε με 20-30 αθλητές και πλέον έχει 200-300 αθλητές. Οπότε εδώ και 7 περίπου χρόνια κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα στο Κράσι, επειδή έχει ακόμη πιο πολλά μέρη και να αναδείξουμε, αυτό που κάνω τους τελευταίους 2 μήνες είναι να φτιάχνω και να δημιουργώ χωρίς να υπάρχει κάτι και να συντηρώ παλιά μονοπάτια που υπήρχαν περίοδο Β' του Παγκοσμίου Πολέμου. Παλιά μονοπάτια. Ο στόχος δεν είναι μόνο η άθληση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι για να αναδειχθεί μέσα από αυτή την προσπάθεια και η φυσική ομορφιά του τόπου και βέβαια τα αρχαία μονοπάτια, έτσι? Φυσικά, είναι τα μέρη, τα μονοπάτια που θα τρέξει ο κόσμος είναι κάτι το οποίο δεν είναι μίας χρήσης, δηλαδή δεν θα έρθουν την άρα του αγώνα και τέλος. Ο λόγος δηλαδή που και εγώ βάζω τόση κούραση και όρεξη είναι ότι αυτά θα μείνουν, θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μια απόδραση μισή ώρα από το Ηράκλειο και να επισκεφτεί τα μονοπάτια της περιοχής, θα μπορεί να πάει με τα παιδιά μια εκδρομή, καθώς και το Κράσι είναι ένα φιλικό περιβάλλον για δραστηριότητες. Ο τουρισμός σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο, θα αυξηθεί στην περιοχή, καθώς οι τουρίστες πλέον αναζητάνε τέτοιες εναλλακτικές μορφές άφησης και εμπειρία στο νησί μας. Οπότε είναι ένα σύνολο πραγμάτων που θα βοηθήσει. Έχετε δύο διαδρομές. Η μία είναι στα 12 χιλιόμετρα και η άλλη είναι στα 25 χιλιόμετρα. Ξεκινάτε από πού και φτάνετε με πού, ή θα μείνετε γύρω στην περιοχή στο Κράσι, για να ξέρει ο κόσμος, κύριε Κωνσταντουλάκη? Σημείο εκκίνησης και δραματισμού είναι το χωριό, μπροστά από τον Πλάτανο θα είναι το σημείο, που είναι ο υπερενόβιος Πλάτανος 2.500 χρόνων περίπου. Και από εκεί μετά η μικρή διαδρομή 12 χιλιόμετρων θα μπει μέσα στο δάσος Αζιλάκων, ένα σπάνιο είδος πρίνων, το οποίο υπάρχει μόνο στην Κρήτη κυρίως, που συναντάμε, και μετά η μεγάλη διαδρομή, μετά επιστρέφει. Η μεγάλη διαδρομή 25 χιλιόμετρων, που είναι και πιο απαιτητική, είναι στην ουσία αυτή που έχει τα πιο πολλά ιστορικά στοιχεία, καθώς ανεβαίνει μέχρι και το βουνό της Ελένας, που εκεί πέρα υπάρχει ένα παρατηρητήριο φρούριο των Γερμανών, το οποίο έκτασαν οι ντόπιοι έπειτα από καταναγκαστικά έργα από τους Γερμανούς στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Συνέχεια μετά στον μινωικό οικισμό Καρφί, που είναι μια κορυφή η οποία υπάρχουν ευρήματα έτσι από μινωική εποχή. Διάφορα, για να μην σας κουράζουμε στο κομμάτι, τα οποία στην ουσία, εκτός ότι ενώνουμε δύο νομούς, ενώνουμε και, ας το πούμε, και την ιστορία, γιατί υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία που ενώνουν κάποια σημεία των διαδρομών. Με τέτοιου είδους θέματα δεν κουράζεται κανένα, ούτε εμένα ούτε κανένα άλλο, κύριε Κωνσταντουλάκη. Να ρωτήσω το εξής. Λέτε, και φτιάχνω καινούργια μονοπάτια και συντηρώ τα παλιά μονοπάτια, διότι θα πρέπει αυτά να αναδειχτούν και να διατηρηθούν. Άρα να καταλάβω ότι σε αυτή την κινητοποίηση και στον αγώνα των 12 χιλιόμετρων και στον αγώνα των 25 χιλιόμετρων, δεν απευθύνεστε σε ανθρώπους που θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τα βουνά και δει τα κριτικά βουνά και δει τα μονοπάτια με τις πέτρες κλπ. Αλλά απευθύνεστε σε ανθρώπους που τα πόδια τους έχουν εξοικειωθεί με όλη αυτή την δραστηριότητα, ναι? Σίγουρα, στη μεγάλη διαδρομή είναι από το προαπαιτούμενο κιόλας για να συμμετέχει κάποιος να έχει μια προηγούμενη εμπειρία. Τώρα στη μικρή διαδρομή των 12 χιλιόμετρων θεωρώ, βάσει της εμπειρίας μου, γιατί είμαι και προπονητής και έχω γίνει και χρόνια στον χώρο, θεωρώ ότι μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει μια πεζοπορία, όχι η πρώτη του πεζοπορία που έχει κάνει ποτέ, αλλά
αν περπατάει έστω μισή ώρα τη μέρα, ένα τρίωρο, τετράωρο τη βδομάδα, αν έχει προηγουμένως βρεθεί στα κοντινά μέρη του Ηρακλείου, Κέρι, το Στρούμπουλα που είναι έτσι μέρη που το Φουρνί, τις Αρχάνες, θα μπορεί σίγουρα να έστω και να περπατήσει. Δεν είναι απαραίτητο στη μικρή διαδρομή, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε έπειρους. Μονοπάτια τα οποία οριοθετούνται, φτιάχνονται, έχουν από εκεί και πέρα τη δική τους την ονομασία και μπορεί κάποιος να περπατήσει με ασφάλεια χωρίς να χαθεί, θέλετε να πείτε κύριε Κωνσταντουλάκη, γιατί φαντάζομαι ότι έχει και περαιτέρω συνέχεια αυτή η ιστορία, έτσι. Ναι, εμείς στοχεύουμε να υπάρξει και μόνιμη σήμανση, γιατί για την ώρα υπάρχει μια προσωρινή που σημαίνει κορδέλες ή χρώμα με σπρέι στους βράχους κτλ. Που είναι για τα πλαίσια του αγώνα. Αλλά εμείς στοχεύουμε στο να χαρτογραφηθούν και τα μονοπάτια που έχω φτιάξει με τη βοήθεια Δήμου, Περιφέρειας, δεν ξέρω ποιος μπορεί να ασχοληθεί. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Και εγώ, ξέρετε, το σκέφτηκα αυτό, γιατί αν το πάμε για εκείνους που μας ακούνε λίγο πολύ, τους κουζουλούς και μη κουζουλούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο διαφορετικό, χωρίς να έχουν την δυνατότητα, την εμπειρία να κάνουν κάτι τέτοιο, μπορεί να φτάνουμε πάλι σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου κάποιοι ανεβαίνουν στα βουνά ή τους πάνε και ανεβαίνουν στα βουνά. Κάποιοι περιπατητές που δεν έχουν ιδέα, με τα σανδάλια τους, με τις αγιονάρες τους, και το αποτέλεσμα είναι να τρέχει όλη η κρατική μηχανή στη συνέχεια για να τους σώσει, έτσι. Τα ξέρετε όλα αυτά. Σίγουρα η ασφάλεια παίζει τον πρώτο ρόλο. Κανείς να μην πηγαίνει μόνος του, ειδικά κάπου πρώτη φορά. Βέβαια. Κινητό ή κάποιο τον απαραίτητο εξοπλισμό, να ελέγξει τον καιρό. Όλα αυτά νομίζω ότι πλέον εντάξει. Βέβαια δεν υπάρχει ανάλογη πληροφόρηση για να τα ξέρουμε όλοι, αλλά και η κοινή λογική λίγο βοηθάει καμιά φορά. Έτσι, μπράβο. Το είπατε τη σωστή κουβέντα, κύριε Κωνσταντουλάκη. Ρε παιδιά, κοινή λογική. Ωραία. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα, ενδιαφέρονται. Πρέπει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Ποια ημερομηνία μέσα στον Ιούνιο ελεύθερα ενδεχόμενα μπορεί να βρεθεί σε κάποιο σημείο στο Κράσι και στο Μεγάλο Πλάτανο? Πώς γίνεται το όλο διαδικαστικό? Οι εγγραφές παραταθήκαν έως τις 7 Ιουνίου, την επόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, και γίνονται μέσω του site www.ideanroots.gr, όπου εκεί πέρα μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του. Και Πλάτανος Trail απλά να κάνει, που είναι η ονομασία του αγώνα, μια αναζήτηση θα το βρει. Και κάνει την εγγραφή, έρχεται την ημέρα του αγώνα και τρέχει. Αυτό. Έχουμε και εκδηλώσεις παράλληλες, θα έχουμε μουσική, θα έχουμε έτσι κάποιες βραβεύσεις για εθελοντές, θα έχουμε διάφορα έτσι αγώνα για μικρά παιδιά 1000 μέτρα, που μπορεί κάποιος να φέρει και το παιδί του να συμμετέχει. Έχουμε μια εκδήλωση η οποία θεωρούμε ότι θα μείνει και ότι θα πετύχει το στόχο της, που μεταξύ άλλων είναι και εκτός από την πρόθεση του αθλητισμού η προστασία της γύρω περιοχής. Δηλαδή να μην εγκατασταθούν, παράδειγμα, τα αιωλικά πάρκα που προβλέπονται σε μια περιοχή προστατευόμενη, Natura, και να μειωθούν το παράνομο κυνήγι, οι πυρκαγιές και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τις 7 Ιουνίου η προθεσμία για όποιον μπορεί να το κάνει, όχι απλά θέλει, μπορεί να το κάνει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, είναι εξοικειωμένος με τέτοιου είδους διαδρομές πάνω στα βουνά της Κρήτης, ειδικά για τον αγώνα με τα 25 χιλιόμετρα. Με όλα τα υπόλοιπα πείτε στο site που σας είπε ο κύριος Κωνσταντουλάκης και όλα αυτά θα έχετε την δυνατότητα να τα βρείτε, προκειμένου να πάρετε μέρος εάν το επιθυμείτε. Κύριε Κωνσταντουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.